Καταρχήν, καλή χρονιά σε όλους σας, σε όλο τον κόσμο. Με υγεία, αγάπη, ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Σίγουρα το ήθελα διαφορετικά. Όπως έχω πολλές φορές, εμένα με ενδιαφέρει να κερδίζει η ομάδα μου. Όλη μου την καριέρα αυτό προσπάθησα να κάνω και προσπαθώ να κάνω. Αφήνει μια πικρή γεύση στο τέλος. Θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη. Σίγουρα με τέτοια άμυνα δεν μπορούσε να κερδίσει κανένα, όχι μόνο Φενέρ. Δυστυχώς αποτύχαμε σήμερα να κάνουμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε και προχωράμε. Βασίλη, είναι δύσκολο αυτή την ώρα να δεις τη μεγάλη εικόνα τόσο λίγα λεπτά μετά το τέλος του αγώνα. Αλλά τι σημαίνει για σένα ότι είσαι ο πρώτος των πρώτων σε πόντους, σε ασίστ, σε αξιολόγηση, είσαι ένα είδωλο της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παίχτες μου, όλους τους έπαιχνε την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν. Γιατί μιλάμε για ένα ομαδικό σπορ και πρέπει να κάνεις τους παίχτες σου να σε σεβαστούν και να σε εμπιστευτούν. Τους προπονητές μου, τη διοίκηση μου να έχει εμπιστευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Τους ευχαριστώ όλους, τον κόσμο που είναι δίπλα μου συνήθεια και στα καλά και στα άσχημα. Είναι το μόνο που είπε και πριν που με ενδιαφέρει να κερδίζει ομάδα και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να κερδίζει ομάδα. Ποτέ δεν σκέφτηκα τα στατιστικά μου, ποτέ δεν σκέφτηκα τους πόντους μου, τις ασίστ μου. Πάντα σκέφτομαι πώς να νικάει η ομάδα. Πολλές φορές τους κάνω και παραπάνω λάθη γιατί σκέφτομαι πώς να βάλω κάποιο παίχτη μέσα στο παιχνίδι και προσπαθώ να το βρω ενώ δεν είναι καλό το timing. Έτσι ήμουν μια ζωή και έτσι θα συνεχίσω να είμαι, αλλά αυτό με ενδιαφέρει πάντα να κερδίζει η ομάδα. Το νεαρό παιδί που ξεκινούσε από τη Λάρισα μπορούσε να σκεφτεί ως εδώ, στα μέσα αυτής της σκέψης. Θες αν το πας και σκεφτείς πού ήσουν και πού έφτασες, πώς αισθάνεσαι? Σίγουρα είναι μια καριέρα σαν παραμύθι. Σίγουρα είχα φιλοδοξία, σίγουρα ήμουν ένα παιδί που είχε μεγάλες φιλοδοξίες, που είχε μεγάλη αυτοπεποίθηση στον εαυτό του, που έβαζε στόχους, που δούλευε πάρα πολλές ώρες. Μόνο εγώ ξέρω πως πολλές ώρες έχω δουλέψει τη ζωή μου. Και μέσω της σκληρής δουλειάς και της επιθυμίας μου και της αγάπης μου για τον μπάσκετ, αυτή τη στιγμή είμαστε πέρα και μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Θα σου πω κάτι που έχω κάνει σε μια ιδιωτική συνομιλία με ένα παλιό σου παίκτη, τον Σωτήρη Μανολόπουλο, που είναι τώρα προπονητής και ελπίζω να μην μου πει κάποια κουβέντα όπως πάω εδώ. Μιλάγαμε για ένα άλλο νεαρό παίκτη και του λέω πώς είναι αυτός, μοιάζει καθόλου με τον Σπανόλη. Ποιος πάνω μου, αυτόν τον δέρναμε και ερχόταν πίσω για περισσότερα. Πάντα έτσι. Γενικά είμαι πάντα το σεβασμό για όλους, αλλά και αυτό μου έχει μάθει η οικογένειά μου. Αλλά όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, όλοι ήμασταν ήσυχοι και προσπαθούσα να κερδίσω τη θέση μου πάνω στο γήπεδο. Ακόμα και τη στιγμή τώρα που μιλάμε, προσπαθώ να κερδίσω τη θέση μου πάνω στο γήπεδο και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Τον ευχαριστώ του Σωτήρη για τα καλά λόγια. Θα σε ρωτήσω κάτι. Γιατί παίζεις ακόμα? Πες μου το κίνητρό σου στα 37, έχοντας αποδείξει ό,τι μπορεί να αποδείξει ένας παίκτης. Ότι είσαι ηγέτης, ότι μπορείς να αλλάξεις την ιστορία μιας ομάδας. Αυτό δεν μπορώ να το πω πολύ. Εσένα, ποιο είναι το κίνητρό σου? Το κίνητρό μου είναι να πάω σε ακόμα μια σειρά play-off, ακόμα ένα Final Four. Η αγάπη μου για το παιχνίδι. Χωρίς το παιχνίδι πιστεύω ότι θα είμαι διαφορετικός άνθρωπος. Η αγάπη μου για να βοηθάω αυτήν την ομάδα να κερδίζει, να πετυχαίνει στόχους. Και γι' αυτό, όταν έρχονται την κλειδραγή σαν σημερινή, υπάρχει μεγάλη στεναχώρια και πραγματικά στεναχωριέμαι που γίνεται όλο αυτό, γιατί θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε. Παίξει τον χρόνο. Το πιο πιθανό, ναι. Το πιο πιθανό, ναι. Από εκεί πέρα, όπως έχω πει και άλλες φορές, τώρα πλέον πάω χρόνο παγίδα. Το χρόνο, πώς θα είναι το σώμα μου, να νιώθω ότι θα μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα να καταφέρει τους στόχους. Βασίλη, συγγνώμη, δεν θα σου πω ακριβώς τους πόντους, αλλά είναι κάτι μεταξύ 300 και 400. Μια βαρά στο πρώτο των πρώτων στο Δάτορα Πακάκη πέρα από τον Γκάλι. Άντε, παλιά, άλλο. Άλλη μια. Ίσως να γίνει ίσως αυτό ένα κίνητρο. Όχι, δεν είναι κίνητρό μου να περνάω κάποιον άλλο. Κίνητρό μου είναι η αγάπη για τον μπάσκετ και να παίζω για την ομάδα και να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει. Αυτή είναι η μεγάλη μου αγάπη. Αυτό είναι το πρώτο που σκέφτομαι μετά την οικογένειά μου όταν ξυπνάω το πρωί. Τι έκανα σωστά, τι έκανα λάθος, πώς θα μιλήσω με τα παιδιά για να βρούμε τη λύση, τι φταίει. Αυτή είναι η ζωή μου και πραγματικά νιώθω ευλογημένος που με αξίωσε ο Θεός να είμαι στη θέση που βρίσκομαι τώρα. Μετριάζει λίγο την πίκρα, δεν είδα ότι ήταν πρώτα τα ποντάκια σου? Σίγουρα τη μετριάζει, αλλά για μένα είναι τόσο σημαντικό να κερδίζαμε σήμερα και να κερδίζουμε που. Εντάξει. Τα παιδιά, εντάξει, θα τα πω ότι έκανα το ρεκόρ. Από εκεί πέρα, σίγουρα όταν έφυγα από το σπίτι μου, είπαν να πάνε να κερδίσετε και να κάνεις το ρεκόρ. Δυστυχώς γυρίζω πίσω με μια γλυκόπαιχνη γεύση. Αλλά η ζωή δεν τα φέρνει όλα που θα περιμένουμε. Θα παλέψουμε, θα δουλέψουμε και θα ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι. Σε ένα ανοιχτό τη προάλλε, άκουσα ένα πιτσιρικά σε έκανε κάτι περίτεχνο. Ακούστηκε ένα άλλο να του λέει σιγάρα, δεν είσαι και σπαρμιστικά.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που μπορώ να αφήσω στα νεαρά παιδιά. Να μπορώ να εμπνεύσω όσο περισσότερα παιδιά να ασχοληθούν με το μπάσκετ. Και πιστεύω αυτή είναι η μεγαλύτερη μου επιτυχία όσο χρόνια παίζω μπάσκετ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.